καλά λόγια που είπατε. Σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και πάρα πολύ ευτυχής. Είναι η μέρα που πήραμε την πιστοποίηση για το Μέγαρο Χορού. Ένα έργο για το οποίο προσωπικά δουλεύω πάνω από 12 χρόνια. 2 χρόνια στην προετοιμασία του και 10 χρόνια στην υλοποίησή του. Συγγνώμη. Ευτυχώς που τα πράγματα κύλησαν ομαλά, παρά τις κατά καιρούς δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ήταν ένα έργο που ξεπερνούσε την υπηρεσία μας, όμως χάρη της κοπιώδους προσπάθειας, της αγάπης, αλλά και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας των συναδέλφων μου καταρχήν, αυτό το έργο έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από 5 χρόνια, το 2013, όταν το έργο είχε ολοκληρωθεί, μαζί με τον Δήμαρχο βρεθήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Γνωρίζαμε ότι τα ηλεκτρονικοί του εξοπλισμοί δεν είχαν πιστοποιηθεί. Το δίλημα ήταν αν έπρεπε να ανοίξει στο κοινό και να γίνονται οι εκδηλώσεις εκείνες που έχουν μέχρι τώρα γίνει ή να το αφήσουμε κλειστό μέχρι να κλείσουμε αιτία. Πήραμε τότε αυτή τη γενναία απόφαση κατά την άποψή μου και ανοίξαμε το Μέγαρο και ο κόσμος το χάρηκε, έχουν γίνει πάνω από 100 εκδηλώσεις. Βεβαίως, σε εκδηλώσεις εκείνες δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξοπλισμό που θέλαμε και όπως τον θέλαμε. Σήμερα λοιπόν, μετά τις νέες επεμβάσεις που έγιναν από μέρους της αναδόχου κοινοπραξίας, πήραμε αυτό το έγγραφο από τον πιστοποιητή της εταιρείας TuvSud, που μας λέει ότι οι έλεγχοι έγιναν επιτυχώς και ότι σε λίγες μέρες θα μας στείλει την πλήρη αναφορά του. Μετά από αυτά, πλέον γίνεται η εκαθάριση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία και η παραλαβή του. Αυτά ασφαλώς θα χρειαστούν κάποιες μέρες να γίνουν, προκειμένου να κλείσει και το έργο στο ΕΣΠΑ από το οποίο και είχε χρηματοδοτηθεί. Κατόπιν τούτων λοιπόν, έτσι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κλείσαμε αυτή την υπόθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.